Πανιόνιος. Μια ομάδα που από την πρώτη στιγμή της σεζόν ξεκίνησε με τον τίτλο του αδιαφιλονίκητου φαβορή και μοναδικό στόχο την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Μια βαριά φανέλα και ένα μεγάλο πρέπει που ακολουθούσε τον ιστορικό σε κάθε τζάμπολ. Για να φτάσουν να διεκδικούν την άνοδο, εκεί οι ανέρυθροι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, ξεκινώντας τη χρονιά με τον Περικλή Ταυρόπουλο στον πάγκο τους και αρνητικά αποτελέσματα που έφεραν επιπλέον πίεση. Ο Άρης Λυκογιάννης τον διαδέχθηκε στις 18 Νοεμβρίου και ουσιαστικά αναμόρφωσε την ομάδα της Νέας Σμύρνης με την εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο. Οι τραυματισμοί ταλαιπώρησαν σε τεράστιο βαθμό τον Πανιόνιο, χάνοντας το δρόμο προς την επιτυχία βασικούς πυλώνες του. Όμως παρά τις αντικσοότητες, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια με το εντυπωσιακό ρεκόρ 22-8. Και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται μόλις μία νίκη μακριά από την επάνωδο στην Basket League μετά από μία απουσία 4 ετών που στοιχίζει στο ελληνικό μπάσκετ. Ξεπεράσαμε πάρα πολλές δυσκολίες οι οποίες ήρθαν, πολλούς τραυματισμούς, πολλά γεγονότα τα οποία μπήκαν σαν εμπόδιο μπροστά μας, αλλά κάθε φορά βρίσκαμε τον τρόπο να τα ξεπερνάμε. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί καλά όλο αυτό το διάστημα, σχεδόν ένας μήνας που έχει περάσει από το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για αύριο. Από την αρχή μας θεωρούν φαβοροί. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε στόχο από την αρχή της χρονιάς στην άνοδο και αυτό έχουμε έρθει να κάνουμε και τώρα στα τελευταία παιχνίδια στο Final Four.